ξαναλέω ότι ξέρατε, να το ξεχάσετε. Διότι η πρόκληση του 2000 μας θέλει δυνατούς, ανταγωνιστικούς και μάχημους, ώστε στην Ενωμένη Ευρώπη να παίξουμε κυρίαρχα τον πολιτιστικό μας ρόλο. Δουλειά, δουλειά, δουλειά που θα έλεγε και ο Λένιν. Και έχω 8 λόγους, ώστε να κάνω αυτή τη σχολή πρότυπο. Εσάς. Μη μου λες, μωρή, αυτός ήταν από την αρχή η Πασόκ που ήρθε με το χάμο ή του δώσανε καμιά επιχορήγηση τώρα τελευταία. Στόχος της νέας σχολής είναι η πλήρης ανανέωση εκβάθρων. Και ό,τι ξέρατε, να το ξεχάσετε. Το τηλέφωνο του Κιμούλη, το έχεις εύκαιρο. Καταρχήν, η Αντιγόνη, τέλος. Και πού έχω που είχα βάλει πούλμα να δω με τη Μαρίνα στην επίδοχο. Εσύ! Το βούλωσα. Δηλαδή τώρα και να καταλάβω. Όταν λέμε η Αντιγόνη τέλος και ο αίμονας τέλος. Όχι, 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 όχι. Και σας το βάζω. Εκεί παίρνετε ναρκωτικά, δεν φτάνουν για όλους. Άμα κύριε καθηγητά, τόσες πρόβες, τόσα όνειρα χαμένα. Χαμένα, χαμένα. Έλα, Καραγιώζης. Και για να τελειώνω, θα επανέλθουν οι τάξεις και οι κανόνες στη σχολή. Για το κυριότερο! Θα κρατούνται πλέον απουσίες. Για όλους όμως, μαθητές και καθηγητές. Μιλάς και εσύ, βρε Ντιάνα μου, για απουσίες που ξεχυμόνιασες στη Βουκουρεστίου με το μπλουζάκι μόνο για μέλι. Άβα! Τι να κάνεις, αγάπη μου. Μόνο στο Κολωνάκι μαθαίνονται τα ευχάριστα νέα. Όπως για παράδειγμα εκείνο το επεισόδιο στο Ενδελφής, όπου πλακώθηκες, λέει, με έναν τύπο για να του δώσεις με το ζόρι αυτόγραφο. Ναι, αλλά τελικά το πήρε. Καλημέρα. Τι είπατε πάλι αυτός και τρέχει έτσι, τον κυνηγάνε. Νέες μόδες, άρχισε η γυμναστική. Ποιος, ο Κωνσταντίνος. Που η μόνη γυμναστική που έκανε ήταν να ρουφάει τα στομάχια του στην παραλία όταν περνούσε καμιά τσουλάρα. Ναι, την κυραμίνα πώς τα κουτσοπάνε. Καλά δείχνουν, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με αυτόν τον αψυχολόγητο. Αλλά έτσι ήταν μωρά από μικρός. Ή που θα καθόταν στη γωνιά του σαν το πετραδάκι, ή που θα τρέχαν όλα τα σώματα ασφαλείας να τον μαζεύουν που τόσταγε. Μέχρι και στη σπηλιά του Λίστα Κουνταβέλη κρύφτηκε. Εκεί μωρή δεν λένε πως όποιος μπήκε δεν βγήκε. Μόνο αυτός. Την τύχη μου ήταν να βγει. Και με τη δουλειά του τι κάνει. Άλλο πάλι αυτό. Τα έχει τρελάνει τα παιδιά στις πρόβες και στις εργασίες. Μισά έχουν μείνει. Αφού να φανταστείς, μωρή, προχτές ήρθε μια επιτροπή σωτηρίας από τη σχολή και με παρακαλέσαν να του μιλήσω. Πίκρα! Ειδικά αυτός ο Φώτης δεν άντεξε το παιδί και έπηξε τα κλάματα. Έφτασα να του διηγηθώ την ιστορία της ζωής μου, μωρή, για να καταλάβει ότι υπάρχουν και χειρότερα. Καλά δεν κουράζεται με τόσο χοροπίδημα. Μα έχει αντοχές αυτός, όπως όλες οι αρκούδες. Αφού να φανταστείς, μωρή, έβγαλε προχτές τον Τίτο προς νερού του και τον έφερε μετά από 2 ώρες στα χέρια. Του έκανε ανάβαση, λέει, στο λυκαβητό γιατί του φάνηκε πως είχε μπαταλέψει. Τάφτισε το ζωντανό. 3 κιλά λιγότερο τον ζήγησα. Μόνο η γλώσσα του μείνει από βάρος. Κοίτα, κοίτα τη μικρή Ολλανδέζα. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Πώς πάνε οι τετροκέφαλοι? Πολύ καλά, σε ευχαριστούμε. Τι θες? Ξαναχτύπησαν, αγόρι μου, ξαναχτύπησαν. Πάει! Λίγο το γλίτωσε το εγκεφαλικό. Καλημέρα, κορίτσια, τι κάνετε? Αχ, θεέ μου, τι ήταν αυτό πάλι σήμερα? Η πρόταση του κυρίου Μαρκοράς στην κυρία Κουντουράτου απλά επιβεβαίωσε τις φήμες που θέλανε τον έγκυρο θεατράνθρωπο να σχετίζεται ερωτικά με την τηλεοπτική στάρ. Άκου να σχετίζεται με την τηλεοπτική στάρ. Μα πώς τους ήρθε πάλι αυτό? Έλατε, πώς τους ήρθε. Εσύ να σχετίζεσαι ερωτικά με τη Μαρίνα, αν είναι ποτέ δυνατόν. Εδώ ακού. Άνθρωποι του περιβάλλοντος του Μαρκορά μιλάνε για απόλυτη ομοιρία του συμπαθούς καθηγητού από την Ξανθιά Καλονή για να την επιβάλλει στο χώρο. Τουλάχιστον σε λένε συμπαθούς. Ήθελα να ξέρω ποιος παλιό που στα δίνει. Έχεις δίκιο, αγόρι μου. Παλιό πουστάς! Μόνο τέτοιος θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά έννοια του δεν θα πέσει στα χέρια μου αχρίως. Καλέ, για κοίτα κι αυτό. Τι μαγειρεύουν τον επόμενο χειμώνα τα 2 πιτσουνάκια του θεάματος? Άκου μαγειρεύουν. Αμάν, το πάει. Αλήθεια, τι καλοφτιάχνει σήμερα? Φάβα. Να βάλουμε και κάτι υγιεινό στο στόμα μας. Μια φιλική συμβουλή, Φλωράνς, να αποφεύγεις τις υγιεινές τροφές στην ηλικία σου. Σου χρειάζονται όσα συντηρητικά μπορείς να βρεις. Έχω ακούσει να λένε ότι οι μούμιες, όταν μείνουν ένα διάστημα μακριά από συντηρητικά, αρχίζουν και βρωμάνε. Ντένι!
Τι να κάνω? Δεν ξέρω, αγόρι μου, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να τα αφήσεις έτσι. Πρέπει να αντιδράσεις. Και δέχτηκε τελικά να βγεις στην εκπομπή? Όχι ακριβώς, αλλά κοντά είμαστε. Έχει αρχίσει να ερεθίζεται η δική σου. Τι κάνει? Τι να κάνει, κυρία Ντένι μου, τι να κάνει? Μας έχει ψοφήσει τη δουλειά. Ανάθεμα την ώρα που δεν πήγα στη ρούλα να βγάζα και τζάπα λεφτά. Θα είχα και το Στέφανο από πάνω μου, Γιουσουφάκι θα με είχανε. Απόστολε! Μη μη δεις. Τι να μη μη δίσω, κυρία Ντένι μου, τι να μη μη δίσω. Εδώ σας λέω, μας έχει πεθάνει. Εμένα δηλαδή, διότι όλοι οι άλλοι παρετήθηκαν. Τους έβαζε τους ανθρώπους και δούλευαν μέχρι τις 10 το βράδυ, σταμάταγε αυτή το απόγευμα λίγο να κάνει τη γυμναστική της και έπειτα γύρναγε για να ελέγξει τους υπηκόους της, η Βικτωρία. Λες από τίποτα του Νικηφόρου, αλλά ξέχασα, δεν του μιλάω. Τι να του πείτε, κυρία Ντένι μου, τι να του πείτε. Εδώ σας λέω, κανονίζει μόνη της μέχρι και τις διαφημίσεις. Εκτός από τα μαύρα. Εκτός από τα μαύρα. Τι να πω, είχα ακούσει ότι η εργασιοθεραπεία κάνει καλό στον έρωτα, αλλά όχι μέχρι εκεί. Αφήστε πια τους καλεσμένους που τους περνάει όλους από κόσκινο. Φωνάζει 15 για να βγάλει τελικά 2 στην εκπομπή. Για να καταλάβετε, οι μισοί τραγουδιστές τη βρίζουν πλέον από πίστας. Τουλάχιστον φέρνει καλό κόσμο. Το καλύτερο, αυτό είναι αλήθεια. Αν θέλεις να ανοίξουν, να ανοίξουν τις καρδούλας μου οι πόρτες. Βγάλω όλα τα ρούχα σου εκτός, εκτός από τις μπότες. Αν θέλεις να ανοίξουν, να ανοίξουν τις καρδούλας μου οι πόρτες. Αγαπάς, με λιώνει. Και ο ερωτάς σου όταν σε αγγίζω μεγαλώνει. Μπορείς να μου πεις γιατί την βάλεις εδώ πέρα αυτή? Γιατί όπως παρατηρείτε αρέσει. Πάει, θα τη σκοτώσω. Θα την καλέσω στο γραφείο μου και θα της προσφέρω καυστική ποτάσα. Ποιος θα με κατηγορήσει, κανείς? Τι να κάνουμε, κύριε Νικηφόρη μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάθε ζωντανό μαγκαζίνο πρέπει να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα. Θα μάθεις, όταν κάποτε έρθεις στη θέση μου, πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν προσαρμόζονται στην πραγματικότητα, αλλά η πραγματικότητα προσαρμόζεται στις ανάγκες του Sky. Αν θέλεις να ανοίξουν, να ανοίξουν τις καρδούλες μου οι πόρτες. Βγάλω όλα τα ρούχα σου εκτός, εκτός από τις μπότες. Αν θέλεις να ανοίξουν, να ανοίξουν τις καρδούλες μου οι πόρτες. Ήσουν υπέροχη. Αυτό είναι το σκάνδαλο από το τελευταίο σου δίσκο. Ο πρώτος μου είναι. Διότι άλλο πρώτος δίσκος και άλλο Γιώργος Σίσκος. Να σε πάει τώρα. Έτσι τώρα, εσύ που είσαι sex symbol, σε ενοχλεί? Αντιθέτως και καθέτως, μη σου πω αν υπερθέτως, μ' αρέσει. Μ' αρέσει που φέρνω χαρά στους άντρες. Σε βρίσκω πάρα πολύ sexy και super. Να σε πω. Τώρα, ο Ντοστογεύσκι έλεγε ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Εσύ τι λες από αυτού? Αν είναι έτσι, Μαρίνα μου, εμείς οι δυο είμαστε οι μελλοντικοί μεσσίες του κόσμου. Διότι άλλο Ντοστογεύσκι και άλλο Μις Ραξεύσκι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, να σε πω, ρε παιδάκι, μην το μου πεις άλλο ένα τραγουδάκι. Βεβαίως, γιατί να μην πω. Πώς το λένε? Θα πω το σκανδαλίζομαι. Πηγαίνω. Ναι, στο καλό, κύριε Νικηφόρη μου, στο καλό. Α, πολύ. Ναι. Κύριε, θα ήθελα, όχι ότι εγώ βέβαια, όχι, αλλά ένας, και μην το παρεξηγήσεις, ένας φίλος μου παρακάλεσε, εάν έχω κανέναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης, να τον στείλω μέχρι το φαρμακείο να του πάρει, γιατί ο ίδιος ντρέπεται, λέει, να του πάρει κάτι χάπια που έχουν κυκλοφορήσει τώρα τελευταία, να δεις πώς τα λένε, να δεις, Βίξ. Όχι, όχι.
βιοποράν. Όχι ρε παιδί μου. Βιακάν. Όχι ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, κάτι που αρχίζει από βήτα. Τα διάγκρα λέτε. Σώπα ρε παιδάκι μου, σώπα θα με κάψεις. Καλά, συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, και επειδή εγώ σου είπα, δεν πρόκειται για μένα, για ένα φίλο μου πρόκειται. Άλλον άνθρωπο εμπιστοσύνη εκτός από σένα δεν έχω. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να σου δώσω ένα πεντοχίλιαρο και να πάω να μου πάρεις 2-3 κουτιά. Κύριε Νικηφόρε μου, με ένα πεντοχίλιαρο το πολύ να πάρω ένα. Ωραία, πάρε ένα κουτί. Για αρχή καλά είναι. Όχι, δεν καταλάβατε, όχι ένα κουτί, ένα χαπάκι. Μπαμ και τάλιρο πάνω από τα. Α του απαταιώνε. Α του κλέφτε. Α του εκμεταλλευτέ του ανθρώπου πόνου. Άκου μπαμ και τάλιρο. Και δεν μου λε. No. Πόσα μπαμ κάνει με το ένα χαπάκι. Και 6 να σα πω. 6, ε. Μωρέ, δεν πάει στο διάλο. Πάρε εδώ μία πενιντάρα να έχουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μήπως έχει αντίρρηση ο φίλος σας. Σοπα καημένε τώρα που θα έχει αντίρρηση. Καλημέρα Τόνη Χρυσό μου. Γεια σου Ντένι Βαζέλα, στον Νικηφόρο έλα. Κύριε Κασιμάτη, σας έχει πει κανείς πόσο γελίες είναι αυτές οι επιδείξεις παλιμπεδισμού. Άλλο παλιμπεδισμός κι άλλο ο άντρας ο σωστός. Τι σου έλεγε, γιατί σου έδωσε λεφτά. Λεφτά, κάτι για τη δουλειά. Το λιάστασα πια και λέγε. Μην επιμένετε. Αφού ξέρεις ότι εγώ θα επιμείνω και εσύ θα μου πεις, γιατί κουράζεσαι άδικα. Μα κοιτάξτε, μου έδωσε λεφτά για να το αγοράσω Viagra για ένα φίλο του. Α, μου θέλει και Viagra, ο Greek hot lover. Αλλά έννοια σου και θα τον κανονίσω εγώ. Κυρία Ντένι μου, σας παρακαλώ, μην μείνω χωρίς δουλειά. Άκου Viagra, που μέχρι χτες νόμιζε ότι το καμασούτρα είναι θεραπεία για χοληστερίνη και σήμερα του άνοιξε η ώρα. Και μου θέλει κοντοσούβλι. Κυρία Ντένι μου, σας παρακαλώ, μην του πείτε ότι σας το είπα. Άκου. Εσύ θα πας να αγοράσεις τα Viagra. Θα βγάλεις από μέσα τα χάπια και θα βάλεις μέσα στο κουτί κάτι άλλα χάπια που θα σου δώσω εγώ. Υπνοσεντόθωρο το λένε. Α, η Πέπη. Αλήθεια, βρε Τόλι. Τι γίνεται με τα παιδιά. Τι να γίνεται, κυρία Ντένι μου, και οι δύο περίφημα. Έχουν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, έχουν ξαναβρει το κέφι τους, κάνουν σχέδια για το μέλλον. Βρε, κυρία Ντένι μου, λέτε να ήταν ένα καπρίτσο και τον δυο τους και εμείς δεν στενοχωριόμαστε άδικα. Βρε, λε. Έλα, εγώ είμαι. Τι θες, παιδί μου. Τόλι, δεν έρχεσαι λίγο από εδώ να μου κάνεις παρέα. Γιατί τι έγινε. Τι να γίνει, μωρέ, να. Βλέπω εδώ το μια αγάπη γεννιέται και... Ναι, και εγώ αυτό βλέπω. Ωραία ταινία. Το είχαμε δει μαζί και... και τη θυμήθηκα, καταλαβαίνεις. Πώς δεν καταλαβαίνω. Και ύστερα μου λες είναι καλά. Τίποτα. Πρέπει να τους πιέσουμε να βρεθούνε. Μαύρο κλάμα σας λέω, κυρία Ντένι μου. Έλεγε αυτή για τη Στρίπ και πλάνταζε. Θυμόταν ο δικός σας τον Ντενίρο και χανόταν η φωνή του. Θρήνος δηλαδή. Θρήνος, μυρολόι μανιάτικο. Πάει η πόλη, έπεσε, πάει η πόλη, πάει. Ψι! Απόστολε. Πήγαινε που σε κράζουνε, χρυσό μου. Βαγγέλη, χρυσό μου, τι κάνεις. Καθήκαμε ωραίο το ensemble. Αυτά να μην είχα. Ναι, αυτά λοιπόν. Αφήστε τα δικά μου, κυρία Ντένι μου. Χάλια. Ας μιλήσουμε για σας. Ωραία, το αγαπημένο μου θέμα. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Αφού σου λέω, ρε παιδί μου, σήμερα το πρωί με πήρε αυτός ο φίλος μου και μου είπε ότι δεν θυμότανε τίποτα. Σαν να μην έγινε. Σαν να κοιμήθηκε όλο το βράδυ. Άσε που εξαφανίστηκε εκεί η κοπέλα. Ναι, τι να σας πω, δεν ξέρω. Τι μου λες. Μήπως έγραφε τίποτα εκεί στις παρενέργειες για απώλεια μνήμης και υπνηλία. Γιατί για σκέψου τώρα να το κάνεις και να μην το θυμάσαι. Σαν να μην το έκανες. Άσε που έγινε και ρεζίλη στην κοπέλα. Pardon. Ο φίλος μου έγινε ρεζίλη. Αλλά κι αυτός βλέπεις θέλει να κάνει τον καμπόσο, τρομάρα του. Έχω και Viagra. Πάμε μια βόλτα. Της είπε. Και πήγανε. Ναι, στο φεγγάρι. Μια νύστα τόλη μου. Μια κομμάρα. Ξερός έπεσα. Ο φίλος μου έπεσε ξερός δηλαδή.
Τι να πείτε, κύριε Νικηφόρε μου, τι να πείτε. Αμερικάνικα ψευτοπράγματα. Χάλια, 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 άχρηστα. 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 Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Φρέσκο, φρέσκο, το βλέπω. Θα κοιμήθηκε, φαίνεται καλά. Σαν μπουλάκι. Πήγαινε, μωρή Λιζαμπέτα, παραπέρασε. Σιγά, καλέ. Μέσα στα πόδια μου συνέχεια, συχτήρα από εδώ. Δεν μου λέτε, κυρία Ντένι μου, με τα παιδιά και την εκπομπή τι θα γίνει. Ένα σου και θα παρακαλάνε γονατιστοί να βγουν στην εκπομπή. Σου έχω ένα δημοσίευμα για αύριο που μέχρι η Ντενίση θα αντιδρούσε. Κωνσταντίνε, παιδί μου, αγόρι μου, τι ήταν αυτό που πάθαμε, διάβασες, ε? Τι λέω, η άμυρη, φυσικά και διάβασες και δεν είσαι ο μόνος. Η μισή Αθήνα με έχει πάρει από το πρωί. Ας έπω, άρχισαν να έρχονται τα πρώτα δώρα. Χριστέ μου, τι ρεζιλίκ ήταν αυτό. Φλωράς, χάνομαι ένα ποτήρι νερό. Τι κάθεσαι, δεν ακούς που σου λέω, χάνομαι. Γι' αυτό κάθομαι. Απολαμβάνω την καλύτερη φάση του αγώνα. Ωραία, στο διάλο. Αυτό ήτανε. Μα δεν την ακούς. Μου φαίνεται θα αρχίσω να ξεχέζω κόσμο. Από εκεί άρχισε, αγόρι μου. Και θα τους πεθάνω στις μνήσεις. Αυτό θα κάνω. Ναι, αγοράκι, μα δεν πήγαινε να βγάλεις κανένα φράγκο, γιατί από τη δουλειά σου δεν προκόβουμε. Χριστέ μου, τι ρεζιλίκ ήταν αυτό που πάθαμε. Μήπως να φύγουμε από τη χώρα, μήπως να αυτοκτονήσουμε ομαδικώς. Δεν πάει άλλο. Θα βγω να τα διαψεύσω. Έτσι, μπράβο, τώρα σ' αναγνωρίζω. Ναι, αλλά ποιος ενδιαφέρεται από τους σοβαρούς δημοσιογράφους για ένα τέτοιο θέμα. Όλοι με τις μειονότητες και την καταπίεση τους ασχολούνται. Αχ, για μας τη μειονότητα των stars δεν την δεκάρα. Εγώ λέω πάντως να πάμε στη... Δεν θέλω να ακούω αυτό το όνομα, δεν θέλω να ακούω αυτό το όνομα. Εντάξει, εσύ δεν θες να ακούς αυτό το όνομα, αλλά αυτή λύσαξε να σας βγάλει. Αποκλείεται, αυτή θέλει να με βγάλει με τη Μαρίνα. Με την κυρία Κουντουράτου ήθελα. Μα δεν καταλαβαίνεις, βρε κουτό, ότι αν βγείτε από κοινού και δώσετε εξηγήσεις, θα τους βουλώσετε καλύτερα τα στόματα. Λες, βρε Τόλι, και αν τα χάσω και δεν ξέρω τι να πω, αυτή θα με ξεσκίσει. Θα σου βάλω εγώ το κιούμορι, μη σε νοιάζει, θα τα διαβάζει και τα λες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που διάβασα. Με πήρε προηγουμένως ο πτέραρχος ανάστατος. Τι είναι αυτά. Τι σου λέγα. Είναι ώρα τώρα να ανησυχούμε και τον πτέραρχο. Να πάθει τίποτα ο χριστιανός, αν μην μπορεί μετά να πάει στη λαϊκή να πουλήσει ψάρια. Μιλήσατε ή δείξατε, κυρία μου. Τίποτα, τίποτα. Πρέπει να βγει στην εκπομπή να αποκαταστήσει την τιμή σου. Δηλαδή, Μαρίνα, μου θέλεις να πεις τώρα ότι όλα αυτά είναι ένα αντισκούρσους. Παρντών. Τώρα σώθηκε. Να στο κάνω πιο απλό. Μηχανογραφίες. Πώς το λένε, μια συνωμοσία για να πληγεί ανεπανόρθωτα το κύρο σου. Ναι, είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά τα άρρωστα σενάρια υποκινούνται από τον ανταγωνισμό. Από τον ανταγωνισμό. Δεν μου λες, δάσκαλε, και εσύ αυτό πιστεύεις? Μα ναι, πιστεύω ότι απότερος στόχος τους ήταν να πλήξουν την επαγγελματική τιμή της Δεσποινίδος Κουντουράτου. Και τη δική μου, φυσικά. Κυρίως τη δική μου. Όχι, κυρίως τη δική μου. Και δεν μου λες, πώς έφτασες να επιλέξεις τη Μαρίνα για το ρόλο της Αντιγόνης, για το ζουρμπαλίκι της που θα έλεγε και ο Καζαντζάκης? Όχι, όχι ακριβώς. Και όπως θα έλεγε και ο Προύστ, χρειάστηκαν πολύ κίνδυνοι και πολλές εκπληκτικές συμπτώσεις για να βρω την εικόνα που ανάμεσα σε χίλιες άλλες δυο τέριαζε απόλυτα στον πόθο μου. Πάρ' το πίσω. Παρακαλώ. Πάρ' το πίσω, λέω, αυτά τα περιπόθηκε τα αρέστα, γιατί θα καταλάβουν άλλα και θα μας γράφουν πάλι. Χριστέ μου, Μαρινάκη μου, δεν εννοούσε αυτό που κατάλαβες. Όχι, φυσικά. Πες μου τώρα, στα σοβαρά, γιατί δεν τη δέχτηκες την πρόταση? Ναι. Την οποία βέβαια πρόταση τιμώ και θέλω να το τονίσω αυτό, αλλά θεωρώ ότι έγινε για την εμπορική εκμετάλλευση του ονόματός μου και δεν είχε να κάνει με τη δυνότητά μου. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι όλα αυτά ο τύπος τα βγάζει από το στομάχι του? Ποια δηλαδή? Περί ερωτικών σχέσεων. Μα τι λέτε τώρα, κυρία Κανέλη μου, όλα αυτά είναι σύστολα ψεύδι. Θα συμφωνήσω. Κοιτάξτε να δείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αρκετά μέχρι εδώ. Και εγώ ξέρω να κάνω πολύ ωραίες συζητήσεις με το ανάλογο ύφος, σαν να είμαστε σε σαλόνι. Αλλά βρε, αγορίνα μου, γιατί διάλεξες για το ρόλο της Αντιγόνης μία μπουμπού που ξέρει από θέατρο λιγότερα από όσα καταλαβαίνει το τρίχρονο του βαφτιστήρι μου? Και εσύ, Μαρινάκι μου, έκανε κράο κόλο σου να τον πάρει το ρόλο. Στον δίνουνε και λακίζει. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε. Τα πράγματα εκ πρώτης όψεως δεν... Τα έχετε, μανούλα μου. Τα έχουμε, τι θα πει, τα έχουμε. Πώς λέμε, ελληνικά μιλάω. Έχετε αφέαρ, έχετε ερωτικό δεσμό. Εδώ έχει γραφεί ότι έχετε συνάψει μυστικό γαμό. Μισό λεπτό και θα σας απαντήσω. Εγώ καλώ όποιον έχει στοιχεία να τα προσκομίσει και την ίδια ημέρα απειλώ ότι θα παραιτηθώ των τηλεοπτικών μου καθηκόντων. Κώστα, μετά αφού την άκρος αισιόδοξη απειλή της Μαρίνας, τι έχεις να την προτείνεις? Όχι προς Θεού, τίποτα. Εγώ απλώς ήθελα να επαναλάβω για ίστατη φορά ότι όλα αυτά είναι κίτρινισμοί. Θα συμφωνήσω. Ναι. Εκτός ίσως από...
ένα σημείο αλήθειας. Ρίχτα, Λεβέντη μου, να βγάλουμε καμιά είδηση το ψωμάκι μας. Ναι, ήθελα να πω ότι η αλήθεια είναι ότι είμαι ένα βήμα πριν από την εκκλησία. Εκκλησία. Οπα. Ναι, ήθελα να σας ανακοινώσω ότι σε ένα μήνα... Σε ένα μήνα. Παντρεύομαι. Την κυρία Μίνα Αγγελοπούλου. Someone by night, someone by day, nothing could change you, set and sure of the way. There is the sun and moon. Ναι, Στέλλα μου, ναι, παντρεύονται τον άλλο μήνα. Ναι. Τώρα καλή το ανακοίνωσε από τηλεόραση. Είδες τη χαρά μου εδώ στο βρωμόπεδο. Αλλά έτσι είναι ο Κωνσταντίνος, όλο εκπλήξεις, όλο εκπλήξεις. Εκεί που σου έρθει να του δώσει μία του φύγει το σαγόνι, εκεί σου κάνει μία μπράφ, ένα κόλπο και τα ξεχνάς όλα. Σοβαρό παιδί όμως, πάρα πολύ σοβαρό, ναι. Έτσι είναι αυτοί οι κουλτουριάριδες. Τα μετράνε πρώτα όλα καλά και μετά δρούνε. Ναι, Στέλλα μου, ναι. Α, βέβαια, οι άντρες. Αχ, οι άντρες, τι να τους κάνεις. Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέγε η μακαρίτσα η γιαγιά μου. Παιδί μου, μου έλεγε, οι άντρες είναι σαν τα πλακάκια. Άμα τους τρως από την αρχή καλά, θα περπατάς απάνω τους για όλη σου τη ζωή. Άντε τώρα, Στέλλα μου, ξημερώσαμε, έχουμε και δουλειές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μια καλή τύχη για τη Ρινούλα σου. Σιγά, τέτοιο τσουλί που είναι. Καλά τα λες, Φλόρα μου, τσουλί. Μέχρι και στο Φώτη μου ριχνότανε παλιά. Ναι, μωρή, σκέφτηκε το κοριτσάκι για να είναι αυτός ο παιδαράς με αυτή τη θεά, κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Τι λες, μωρή. Αμέ. Τι λένε, κορίτσια. Λέμε για τη χαρά που πήρα, μωρή. Επιτέλους να παντρευτείτε, να ησυχάσω κι εγώ. Πιότερα περίμενα να δω παιδί από τούτη δω τη Σάρα παρά από το να χαϊρευτώ. Είδες που ανησυχούσες. Ήταν να μην ανησυχώ με τον προκομμένο σου. Ευτυχώς όμως ξύπνησε και μας ξάπνιασε όλοι. Ναι, εμένα πάντως όχι. Το ξέρεις, μερισκατούλα. Ναι, τα είχαμε πει και σας την κρατάγαμε για έκπληξη. Καλέ, τι θα πάνω, δεν θα προλάβω. Τα νηφικά έχω να κάνω, τις προσκλήσεις, την εκκλησία, τους κουμπάρους. Τίποτα δεν θα φρονώ. Ξέρεις, Φλόρα μου, εγώ παντρεύομαι. Ναι, καλά, αυτά είναι λεπτομέρειες. Γεια. Δεν μου λες, βρε σαρδανάπαλε. Τι είναι αυτά πάλι που ξεφούρνησες. Τι έκανα πάλι. Αχ, ένα κακό με αυτό το παιδί. Ποτέ δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Ούτε στο καλό, ούτε στο κακό. Να ζήσεις, Λεβέντη μου, χίλια χρόνια. Σαν τα φύλλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και μωσέ, να βάλει γρήγορα μπροστά τα κουτσούμελα, να με κάνει τη γιαγιά, βρε. Καλά, μην το βιαστούμε κιόλας. Τι να μην βιαστούμε, ρε. Εδώ η λάσκαρη έγινε γιαγιά, εγώ θα μείνω άκληρη. Να ζήσεις, παλικάρι μου, τόσου, τόσου, τόσου. Έλα, ρε μαγιά, τι με φτύνεις. Καλή, για το μάτι, παιδί μου, για το μάτι. Δεν βλέπεις, ρε, είσαι χαρούμενος. Ναι, γιατί δεν φαίνομαι. Ρωτάω. Τι να τις αυτές που κάνεις, ρε Φλόρα. Άκουσε και φυσικά και είμαι χαρούμενος. Καλά, δεν το βλέπεις το παιδί πως άλλαξε το πρόσωπό του. Το πρόσεξες κι εσύ, Μαγιά. Εγώ εκείνο που θα ήθελα τώρα να δω ήταν η θεία του στρατεύματος. Ζή ή της ήρθε κανένα ξαφνικό και θα έχουμε δύο χαρούμενες αφορμές να πάμε στην εκκλησία. Εγώ να πάω στην εκκλησία να δω το γιο μου να παντρεύεται με αυτό το πράγμα. Δεν νεκροφυλάω καλύτερα τη Φαλκονέρα. Χριστέ μου, τι ήταν αυτό που με έβρεκε. Ούτε τηλεόραση με την ησυχία του δεν μπορεί να δει κανείς. Ηρεμήστε, κυρία Ντένι μου, δεν σας έρθει τίποτα. Τι άλλο να μου έρθει, ό,τι ήταν να μου έρθει, ήρθε και με βρήκε. Ποτέ. Ακούστε όλοι, ποτέ δεν θα το επιτρέψω, ποτέ. Ηρεμήστε. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την ντροπή. Κυρία Ντένι μου, σας παρακαλώ, ελάτε να πιούμε ένα ποτό και μετά να πάτε να ξαπλώσετε. Τι λες, αγόρι μου. Απόψε δεν είναι για αμέθης απόψε το κορίτσι μου. Απόψε τόλοι κλείσαν οι ουρανοί. Απόψε κάποιος θα χαθεί. Δεν αντέχω, Απόστολε. Θα πάω να τον βρω. Τι θα πάτε να κάνετε, κυρία Ντένι μου? Πάω να βρω το νεανικό μου σφάλμα που λέγεται Κωνσταντίνος Μαρκοράς για να του μιλήσω. Δεν τον μεγάλωσα εγώ με στερήσεις και θυσίες, ξοδεύοντας μια περιουσία σε γουβερνάντες για να τον χαραμίσω τώρα σε μια μισοριξιά. Για πριν η Σλάβα Μζεκούσκου. Εσύ γιατί κλαις, βρεζόν? Σχεζαμού μιχότζα! Ορίστε, γυμαρούσκα στην καμίλια λίστα αναμονή. Μόρι,
Γιατί δεν την παντρευόσουν εσύ την Ξινή να γλίτωνα και από τις δυο σας. Μου ένα μια νιεράβιτσα. Τα άκουσες αυτό. Τελικά αυτό το μόμολο μόνο στον Κωνσταντίνο αρέσει. Τόση κακογουστιά πια αυτό το παιδί. Ο Σμάλι και την Ιβίτζη. Νιτσεβό κρασίβα, βόπα έτα μου, νιβόνια τυκούσα. Τι λε, Μωρή, η διασταύρωση μου με μυρμικοφάγο που θα με κρίνει σε μένα. 10.000 πρόστιμο και μία εβδομάδα διακοπή ρεύματο για να μάθει. Χαρασό. Και πού σε φέρε μου την τσάντα μου, ένα φλασκί με μαργαρίτα, το Smith Wesson με δύο σφαίρες και φεύγουμε. Απόστολε, είσαι έτοιμος. Μισό λεπτό, κυρία Τένι, ψάχνω να βρω τη Μαρίνα, αλλά είναι άφατη. Δεν απαντάει ούτε στο σπίτι ούτε στο κινητό. Λες, άκαρε καμιά τρέλα το πουλάκι μου με τις μαλακίες που κάνει αυτό το γαϊδούρι. Ελπίζω όχι. Αλλά πάλι αυτή είναι παρορμητική, λέτε να αρχίσω να ανησυχώ. Λοιπόν, πήγαινε με σε αυτό το ρεζίλι, ψάξε να τη βρεις και τα λέμε μετά. Καλά, θα περάσω να ψάξω από το σπίτι, να δούμε. Αχ, κοριτσάκι μου, με τι κανάλια πήγες και έπλεξε. Κυρία Ντένι μου, μην την κλαίμε από τώρα. Εγώ φταίω εγώ. Που όταν του στάθηκε το μήλο στα 11, τον έτρεξα αμέσως στο γιατρό, ενώ έπρεπε να τον αφήσω να πνιγεί. Και είχα αφήσει στη μέση μια περίφημη παρτίδα πινάκλ. Είμαστε, θυμάμαι. Κύριε Αντένη μου, σας παρακαλώ να πηγαίναμε καλύτερα. Αχ, Μαρίνα μου, που να είσαι. Πρεφλόρο μου, τι κάνεις εκείνη τη διάρκεια. Τι λες, παιδί μου. Πρέπει να σαπουνίσω τα σερβίτσια, να γυαλίσω τα σημικά. Από τώρα δεν σε πιστεύω. Α, ναι. Όταν θα τραπεζώνουμε τον κόσμο και δεν θα έχεις ένα μαχαίρι καθαρό, θα σου πω εγώ δεν σε πιστεύω. Μέχρι τότε έχουμε καιρό. Νομίζεις. Κωνσταντίνε. Εδώ. Είναι αυτός. Να μαζί σου τα παιδιά. Δεν το βλέπω ούτε και το εύκομαι. Πού είναι ο γιος μου? Τι είναι, Ντένι? Δεν νομίζεις, κύριε, ότι όφιλες μια ενημέρωση στη μητέρα προτού προβείς αυτό το απονενοημένο διάβημα? Γεια σου πω! Δεν μας καντεμιάσεις η χρονιάρα μέρα. Με ανθρώπους που έχουν περάσει την κακαβιά της ανοησίας δεν μιλάω. Τώρα μιλάω με το γιο μου. Μπορείς να μου πεις τι σε έπιασε? Εμένα τι με έπιασε? Που έβλεπα μια χαρά X-Files, κάνει διάλειμμα, αλλάζω το κανάλι και σε βλέπω να πετάγεσαι και να αρχίζεις τις αηδίες για γάμους και ξαράσματα. Σας το λέγαμε αύριο το πρωί αν αυτό είναι το πρόβλημά σας. Ας το διάλειμμα, ρε Σαλαμούρα, που πήγες και τον κουκούλωσες στον ηλίθιο. Α, σας παρακαλώ. Όσο και να με παρακαλάς, δεν θα σε λυπηθώ. Και τι σε νοιάζει εσένα, μόνο τι θα κάνουν τα παιδιά με τη ζωή τους? Με νοιάζει. Γιατί αυτές τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί τι είναι ο γάμος, βρε, η εξωτερική πολιτική του Πάγκαλου? Ο γάμος θέλει σκέψη, θέλει συζήτηση, θέλει να κάτσει μέσα σου η ιδέα, να οριμάσει. Και να σαπίσει μέχρι να αποφασίσει ο προκομμένος σου. Πόσο πια να οριμάσει? Το ξέρεις, μωρί, ότι αυτή σε λίγο θα τρέξει το φουστάνο της μαζέ μου τα βυζιά τα μπούτια. Κοριτσάκι, να μην σπασίλε! Τι είναι αυτό που λες τώρα και εσύ, Φλόρα, σε παρακαλώ. Σκάσε, μωρί, για σένα δουλεύω. Αν θυμάσαι, κυρία μου, ο προορισμός της γυναίκας είναι ο γάμος. Η γυναίκα χρειάζεται στεφάνι. Και ο νεκρός επίσης. Γι' αυτό κανόνισε την πορεία σου. Μίλα και εσύ, βρε. Ναι. Τι ρε, βρε, μίλα. Πες κάτι. Τι να πω. Σωστά. Τι να πει. Είναι και να πει. Αγιά, που να σου πω, πουπού. Δεν μιλάω, αλλά... Γεια, λέγε. Θα μιλήσω. Έρχεσαι εδώ πέρα. Μας αναστατώνεις. Μας βρίζεις. Τι καταλαβαίνεις τώρα? Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτές οι δύο σε έχουν απομονώσει για να σε απομακρύνουν από τη μανούλα. Μπού! Που να μου μπουκιάσεις, βρε! Και στο φινάλε, επειδή έχουμε ακόμα ληξιαρχική σχέση, σου απαγορεύω αυτό το γάμο. Ντένι, για να τελειώνουμε. Είσαι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να επέμβει στη ζωή. Και αυτό το δικαίωμα το έχασες όταν ήμουν 11 χρονών. Τι ακούω, έχουμε φακελώσει τη μανούλα, για λέγε. Όχι, θα ξεχάσω εγώ τότε που ήμουν 11 χρονών και μου στάθηκε το μήλο στο λαιμό και πήγα να πεθάνω και μου το κοπανούσες, 2 χρόνια μου το κοπανούσες που έχασες την παρτίδα στο πινάκι. Αυτό που λες εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, αντί να με ευχαριστήσεις που πάω να σε σώσω από αυτή την κατινάρα του εφετείου, με βρίζεις από πάνω. Α, σας παρακαλώ, δεν σας επιτρέπω. Α, σας παρακαλώ. Στους γκόμενους σου, που τους το παίζεις και κυρία, όχι σε μένα. Κωνσταντίνε, πέστης. Ναι. Τι είναι, φραμίλα, φραμίλα. Διότι, κυρία μου, η Κατίνα και η Πλατίνα τον πρώτο χρόνο φαίνονται. Που νόμιζες ότι θα παντρευτείς το γιο μου και θα μπεις ξυπόλυτη στα σαλόνια των Μαρκοράδων. Εμένα, συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι χωράω όλη μέσα. Κωνσταντίνε, όταν από την άρχισες από πάνω σε αυτό το πράγμα, τότε πάρε με τηλέφωνο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Για τις κουρτίνες του καθιστικού, μάλλον. Α, ρε θηρίο, φυλάκι, ρε φυλάκι. Καλά, μας κούφανε πάλι. Ναι. Έχει μια μανία με την κόφωση το σπλάχνο μου. Σου λέει, αφού δεν ακούω εγώ, να κουφάνω και τους άλλους να έχω και παρέα. Ναι. Ναι, έλα. Δεν την βρήκες? Έψαξες παντού? Πουθενά, α. Καλά. Όταν μάθεις τίποτα, πάρε με αμέσως τηλέφωνο. Χριστέ μου.
Κάτσε ρε. Κυρία Αντένη μου, τι συμβαίνει, τι έγινε? Ένα, ο Τόλης είχε ραντεβού με τη Μαρίνα μετά την εκπομπή την απόψινη και από εκείνη την ώρα αγνοούνται τα ίχνη της. Τι πράγμα! Αγνοούνται τα ίχνη της. Και εσύ γιατί ανησυχείς? Εγώ ανησυχώ, σιγά μην ανησυχώ και... Και τι κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε, βρε! Τι μας κόφτει εμάς! Μας κόφτει εμάς, σιγά μην μας κόφτει εμάς! Μπορείτε πάνω να... Τι ακριβώς σου είπε? Να μου είπε, πέρασε από τα νοσοκομεία, τώρα θα πάρει την άμεσο δράση και αν δεν κάνει τίποτα και εκεί, θα περάσει και από τα νεκροδομεία. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κάπου θα έχει πάει? Τι λες, αγόρι μου, που να έχει πάει 12 η ώρα τη νύχτα? Τι λες, αγόρι μου, που να έχει πάει 12 η ώρα τη νύχτα? Γιατί δηλαδή αποκλείεται να έχει κάποιο ραντεβουδάκι? Σε παρακαλώ πολύ, πρέπει το άκου και ραντεβουδάκι. Και γιατί φύγεις, ρε εσύ, γκόμενά σου είναι? Λέμε τώρα, άκουσε και γκόμενα. Αλλά δεν κάνει να σπηλώνει με υπόλοιψη. Κάτσε ρε, μια στιγμή. Δηλαδή, αποκλείεται να έχει κάποιο ραντεβουδάκι και να ξέχασε το ραντεβού με τον Τόλι? Ναι, σωστά. Μπορεί να συζητάει με κάποιον άγνωστο στον δρόμο που της έκανε πρόταση γάμου.